Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muere la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las del Bronx, don't stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi tienes la clase, cuando apenas la toque, un ron con tres envases. Damn, baby. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Παρουσιάστρια της βραδιάς, Νικολέτα Ράλλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησορίζω εσάς που είστε κοντά μας εδώ στο Gazi Live. Καλησορίζω όμως και εσάς που θα παρακολουθήσετε αυτή την πραγματικά υπέροχη βραδιά από το σπίτι. Καλωσορίζω όμως και τα ίδια τα ελληνικά καλλιστεία που επιτέλους επιστρέφουν στο σπίτι τους, στην τηλεόραση. Έχω τη χαρά ως οικοδέσποινα της βραδιάς να πω πως ο απόλυτος ελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς, τα ελληνικά καλλιστεία, Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young 2018 by Cambridge Weight Plan και Malibu Sea, είναι πλέον γεγονός. Ύστερα από 8 χρόνια απουσίας από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ο θεσμός που ανέδειξε την ομορφιά έδωσε χώρο σε πανέμορφα κορίτσια να μας εντυπωσιάσουν με τη λάμψη τους, σε κάποια κορίτσια έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τεράστιες καριέρες στο modeling ή την τηλεόραση. Σε άλλα κορίτσια πάλι έδωσε τα παπούτσια στο χέρι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν θυμάται εκείνη τη χρονιά που είχαν πέσει τα παπούτσια αυτά, φυσικά στην Κριτική Επιτροπή. Αλλά εδώ που τα λέμε, συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Αυτός, λοιπόν, ο πραγματικά υπέροχος θεσμός, επιστρέφει απόψε, ζωντανά, μέσα από τη συχνότητα του Μακεδονία TV. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και την διοργανώτρια εταιρεία, I Am One Agency Network, για την τηλεοπτική αυτή επιστροφή του θεσμού. Θέλω όμως, πριν γνωρίσουμε τα 18 εκείνα κορίτσια που διεκδικούν τους τίτλους Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young 2018, να κάνουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή στο διαγωνισμό ομορφιάς που γεννήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1929. Τι είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια, προσέξτε με. Από τότε βραβεύονταν κοπέλες, φορούσαν την κορδέλα, επέναν το στέμα, το έδιναν την άλλη χρονιά στην επόμενη, παρουσιάστρες χόρευαν ταγκό, χόρευαν φλαμέγκο, ρούμπα και φτάνουμε κάπου εκεί στο 2005, όπου εγώ, ο αριθμός 42 και με τρέμουλο περισσότερο από αυτό που έχω αυτή τη στιγμή, στέφθηκα αναπληρωματική Miss Ελλάς. Τέλος, όμως, η ιστορική αναδρομή, γιατί οι πρωταγωνίστριες της βραδιάς είναι έτοιμες και περιμένουν να τις γνωρίσουμε. Θέλω, λοιπόν, το πιο θερμό σας χειροκρότημα, πούντο,
ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα για να υποδεχτούμε τα 18 πανέμορφα κορίτσια μας που θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη σκηνή με έτσι ένα casual look από την αγαπημένη μας εταιρεία Jean Jacket Divac. Πρώτη εμφάνιση των πανέμορφων πραγματικά κοριτσιών μας. Αλλά θέλω να πω κάτι στο σημείο αυτό. Ότι η ομορφιά δεν εξηγείται, αναλύεται όμως στο σύνολο εκείνων των στοιχείων που καθιστούν έναν άνθρωπο πραγματικά όμορφο. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου, το αέρινο περπάτημα, η άνεση και η χάρη στην κίνηση, η λαμπερή προσωπικότητα, η κοινωνική προσφορά και πάνω απ' όλα το μορφωτικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν καλούνται να κρίνουν και να βαθμολογήσουν με τα δικά τους κριτήρια άνθρωποι διακεκριμένοι και καταξιωμένοι, ο καθένας στο χώρο του.
Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε μαζί την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Ομορφιάς για το 2018. Και να ξεκινήσουμε φυσικά από τη χορογράφο μας που επιμιλήθηκε τις χορογραφίες των κοριτσιών στα Galena's Dance Studio, την κυρία Γκαλένα Βελίκοβα. Καλησπέρα, Γκαλένα μας. Ο επόμενος κριτής έχει ταυτίσει το όνομά του με την κομψότητα και τη φινέτσα στο χώρο της υψηλής γραπτικής. Μεγάλη μας τιμή που απόψε είναι κοντά μας ο σχεδιαστής και επιχειρηματίας Πάνος Ζήνας. Στα κλικ του φωτογραφικού φακού του έχει αφαιθεί όλη, κυριολεκτικά όλη, η ελληνική showbiz. Είναι φωτογράφος μόδας, είναι ταλαντούχος, είναι και πολύ γοητευτικός. Και είναι ο κύριος Γιώργος Μεστούσης. Είναι μία γυναίκα τόσο πολύ εντυπωσιακή. Είναι ηθοποιός και στο ενεργητικό της έχει αμέτρητες επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η επόμενη κριτής δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Αν και είναι υπεύθυνη για πολλά επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως στο Μακεδονία TV. Κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Πολυξένη Καραμίχα. Τι να πει κανείς για τον επόμενο κριτή μας. Είναι ένας άντρας, αντικειμενικά, πάρα πολύ όμορφος. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο, πέρασε στο χώρο της υποκριτικής, αλλά και στο χώρο της τηλεόρασης. Εγώ μαζί του έχω να θυμάμαι ίσως το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου, που δεν είναι άλλο από αυτό του 2018. Στην παρέα μας, ο κύριος Νίκος Αναδιώτης. Ο έβδομος κριτής μας είναι ο πρόεδρος της Malibu Sea Greece, του μέγα χορηγού της βραδιάς. Μια εταιρεία που φροντίζει για την απόλυτη υγεία και ομορφιά στα μαλλιά μας, με τον πιο φυσικό και αρωματικό, επιτρέψτε μου, τρόπο. Ο κύριος Χρήστος Χρήστου. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Γενικός γραμματέας της κριτικής μας επιτροπής, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, ο οποίος θα επιβλέψει την διαδικασία της σημερινής ψηφοφορίας, είναι ο άνθρωπος που το επίθετο της οικογένειάς του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον θεσμό. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα χρειαζόταν καν από το επώνυμο το συγκεκριμένο, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το χώρο που να μην θυμάται τον σπουδαίο Γιώργο Πρεβελάκη. Στην παρέα μας όμως σήμερα έχουμε τον Βασίλη Πρεβελάκη. Δεν έχουμε όμως γνωρίσει ολόκληρη την Κριτική Επιτροπή, γιατί υπάρχει ακόμα ένα μέλος. Ποιο είναι αυτό? Είστε εσείς. Και εσείς εδώ και εσείς στο σπίτι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, όσοι παρακολουθείτε από τα σπίτια σας μέσω του Μακεδονία TV, αλλά και όσοι βρίσκεστε κοντά μας εδώ στο Gazi Live, έχετε τη δυνατότητα, εκτός από το να φωνάζετε αργότερα, ξέρετε, τι κάνουμε εδώ στα Καλλιστεία, μας αρέσει π.χ. το 25, λέμε προς το τέλος, το 25, το 25, το 26. Θα μπορείτε λοιπόν, όσοι είστε εδώ και σπίτι, να ψηφίζετε την αγαπημένη σας κοπέλα με τον τρόπο που θα βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Η ψήφο σας θα προσμετράται στη τελική βαθμολογία των κριτών και αποτελεί, να ξέρετε, το 30% της συνολικής βαθμολογίας, καθορίζοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πρώτη καινοτομία για φέτος. Έχουμε και δεύτερη καινοτομία. Η δεύτερη καινοτομία είναι πως θα έχουμε σύνδεση με τον εξώστη του Gazi Live, όπου θα ανακρίνονται οι κριτές μας από τη δημοσιογράφο Άννα Ζυρδέλη. Άννα μου, καλησπέρα! Καλησπέρα σας, καλησπέρα Νικολέτα, αναδιαφυσβήτητα. Έχω την καλύτερη θέα από όλους και όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και σήμερα το βράδυ από εδώ πάνω. Είσαι μία κούκλα. Ευχαριστώ. Καλή μας επιτυχία σε όλους. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα στο σημείο αυτό, αλλά να ευχαριστήσουμε πολύ και την Βίκο Σκόλα Στέβια, που απόψε μας δροσίζει με τα αναψυκτικά της. Είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό και με το γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Και εννοείται ότι πάντα αγαπάμε ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, τι έχω τώρα εγώ να σας πω. Έχω να σας πω ότι όταν επιστρέψουμε οι 18 φιναλίστ των ελληνικών καλλιστείων, Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2018 by Cambridge Weight Pla και Malibu C, θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση για να κριθούν. Με μαγιό. Εδώ μέσα η ατμόσφαιρα παραμένει υπέροχη. Και αυτό θέλουμε λοιπόν να βγει και αυτή τη στιγμή και για τη συνέχεια σε όλα τα σπιτικά, όπου και αν είστε, όπου και να μας βλέπετε. Από όπου και να μας βλέπετε. Λοιπόν, οι 18 υποψήφιες είναι πανέτοιμες να εντυπωσιάσουν με την πρώτη τους εμφάνιση με μαγιό. Ο μέγας χορηγός της βραδιάς, Cambridge Weight Plan, με το πιο μελετημένο πρόγραμμα διατροφής και πάνω από 25 χρόνια έρευνας, φρόντισε τα καλλίγραμμα σώματα των κοριτσιών μας. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω πως μπορείτε να ψηφίζετε και εσείς από το σπίτι και ασφαλώς να tweetάρετε ό,τι εσείς θέλετε με το επίσημο hashtag της βραδιάς, Star Ελλάς 2018. Κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός ομορφιάς για την ανάδειξη της Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2018 ξεκινά. Ας υποδεχτούμε τα κορίτσια μας. She gonna make you move to Miami. She move like a gypsy. Her body got me tipsy. She take a step back, fall back. This girl got me feeling risky. She ready for the taking, and I got the motivation. 'Cause when you see your dance, there's a chance you might not come home from vacation. And if you look, you fall in love. She got that ass, she make it clap. She leave you shook, and now you're hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. Oh yeah. She gon' make you move to Miami. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we gon' party. Freaking every weekend, baby, we just getting started. Y síguete moviendo, que todo te están viendo. Τα ακροστηλικά μαγιό που φορούν και να δεικνύουν τη σιλουέτα των υποψηφίων είναι της εταιρείας Cruel La Medouze. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις 4 πρώτες υποψήφιες που διεκδικούν τον τίτλο της Miss Young 2018. Ξεκινάμε λοιπόν με τον αριθμό 1, που είναι η Faye Βλάμη.
Αριθμός 2, η Αγγελική Μαυρομάτη. Αγγελική Μαυρομάτη, φιναλίστ για τον τίτλο Miss Young 2018. Ζει στο Λουτράκι. Είναι 17 ετών. Είναι μαθήτρια λυκείου και όνειρό της να γίνει γιατρός. Αριθμός 4, η ζωή Σωράγια Πετκάκη. Ζωή Σωράγια Πετκάκη, φιναλίστ για τον τίτλο Miss Young 2018. Ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι 17 ετών και είναι μαθήτρια λυκείου. Το μακιγιάζ των κοριτσιών επιμελήθηκε ο Φρέντι Καλομπράτσος και η ομάδα του από το Freddy Makeup Stage. Αφού λοιπόν θέλω να δώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο και δυνατό χειροκρότημα για όλα τα κορίτσια που πέρασαν από τη σκηνή του Gazi Live και διεκδικούν τον τίτλο της Miss Young 2018, το χειροκρότημα. Και ειδικά ο εξώστης που είναι πολύ δυνατός. Θέλω να περάσουμε στις υποψήφιες για τους τίτλους, τα κορίτσια που είναι άνω των 18 και διεκδικούν τους τίτλους της βραδιάς, που δεν είναι άλλοι από την Star Ελλάς και την Miss Ελλάς 2018. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον αριθμό 5, τη ζωή Αλεξέα. Ζωή Αλεξέα. Φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στην Αθήνα, είναι 22 ετών. Φοιτά στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως μοντέλο.
bonita. Αριθμό 6, η Μαρία Ελένη Βούλγαρη. Μαρία Ελένη Βούλγαρη, φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στην Αθήνα, είναι 22 ετών και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας. Επόμενο κορίτσι, ο αριθμός 7, η Ιωάννα Γίτση. Η Ιωάννα Γίτση, φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στη Λάρισα, είναι 25 ετών. Είναι απόφοιτος της σχολής Τεφά Κομωτινής. Εργάζεται ως personal trainer και είναι προπονήτρια βόλεϊ. En el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Συνεχίζουμε με τον αριθμό 8, την Μαρίνα Γρηγορίου. Μαρίνα Γρηγορίου, φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι 23 ετών. Έχει τελειώσει δημοσιογραφία και είναι ιδιωτική υπάλληλος. Το πρόγραμμα εκείμνασης των φιναλίστ επιμελήθηκε η κυρία Ελμύρα Μπεκάτη από το Μπεκάτη Pilates and Kangoo Training Studio στη Γλυφάδα. Ακολουθεί ο αριθμός 9, Ήρω Δημητροπούλου. Ήρω Δημητροπούλου, φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στην Αθήνα, είναι 18 ετών και θα σπουδάσει Business Management and Law σε Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες.
after talking, I let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Μόλις γνωρίσαμε τις πρώτες 9 πανέμορφες κοπέλες μας, τι θα λέγατε όμως να τις ξαναδούμε όλες μαζί πάνω στη σκηνή? Ναι. Λοιπόν, για την ανάδειξη της Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young 2018 by Cambridge Weight Plan και Malibu C. Διότι πριν από τις διαφημίσεις γνωρίσαμε τα πρώτα 9 κορίτσια που διεκδικούν τον τίτλο αλλά και το όνειρό τους. Στην κατάκτηση αυτού του ονείρου μπορείτε και εσείς να σας θυμίσω ψηφίζοντας με τον τρόπο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας κατά την εμφάνιση των κοριτσιών. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ στο Γκάζι Live και περνάτε υπέροχα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω και ένα χειροκρότημα στο σημείο αυτό για τα κορίτσια που θα ανεβούν σε λίγο τη σκηνή. Λοιπόν, να πούμε όμως στο σημείο αυτό ότι εμείς εδώ δροσιζόμαστε υπέροχα. Και πώς το κάνουμε αυτό? Όχι με τη βροχή που επικρατεί στους δρόμους, αλλά με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά από την ελληνική εταιρεία Vicos. Και πιο συγκεκριμένα, με εδώ που εντελώς αφόρμητα κρατάω στα χέρια μου μία Vicos κολαστέβια. Ήρθε όμως η ώρα να γνωρίσουμε και τις υπόλοιπες 9 finalist. Ξεκινάμε, συνεχίζουμε μάλλον, με τον αριθμό 10, την Κατερίνα Ζάνα. Μπρεντάκι. Κατερίνα Ζάνα Μπρεντάκι, φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς Miss Ελλάς 2018. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 26 ετών. Έχει τελειώσει μηχανικός τοπογραφίας και γεωπληροφορικής και εργάζεται ως μοντέλο. Boy, just had a dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you. No, your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come with it, then with it, then with it, yeah. Our bodies on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, hey. La noche está para un reggaeton. Αριθμός 11, η Αναστασία Καλογέρη.
Αναστασία Καλογέρη. Φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στην Αθήνα. Είναι 24 ετών. Είναι τελειόφοιτη πληροφορικής της ΑΣΟΕ και εργάζεται ως καθηγήτρια και ως προγραμματίστρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Των κοριτσιών επιμελήθηκαν οι εξειδικευμένοι κομμωτές της αλυσίδας κομμωτηρίων Hairway. Συνεχίζουμε τώρα με τον αριθμό 12, την Μαρία Λαβαντσιώτη. Esto comenzó, esto es una vaina que me huele a cocoró. Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross. Toda la morena andan buscando todos los pros. Maicena, cuidado, está caliente y te quema. Cherimo y Ufile, dale, sigue la cadena. Tengo lo que piden, tengo toda la cosa buena. Tengo lo que piden, tengo toda la cosa buena. Así que ponte, me en plena. Ponte, me en plena. Ponte, me en plena. Muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Alegría Macarena, sonando como mega, estamos ratata, esta máquina buzo mega, dándole patada, como ritmo se le pega, esto es a menudo, dime si le llega, llega. Aritmos de Catría y María Lepida. María Lepida, finalist για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Στο Λουτράκι. Είναι 20 ετών, είναι απόφοιτη λυκείου και μιλάει αγγλικά και ρώσικα. Je suis parano, t'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les drames ne cesse de me faire voyager. Τα υποδήματα που φορούν οι διαγωνιζόμενες μας σε όλες τις εμφανίσεις τους είναι από την εταιρεία Χαραλάς. Επόμενο κορίτσι τώρα, ο αριθμός 14, η Ιωάννα Μπέλα. Η Ιωάννα Μπέλα. Φιναλίστ για τον τίτλο Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2018. Ζει στην Αθήνα. Είναι 22 ετών. Έχει τελειώσει σχολή αισθητικής και make-up artist και εργάζεται ως μοντέλο. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut,
run, 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 run. When the problem come, where they come, they will come. We can overcome, come, 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 come. Hey. We don't need to run, 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 run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, 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 come. Hey. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Αριθμός 15, η Αλεξάνδρα Παπαγιάννη. Αλεξάνδρα Παπαγιάννη. Φιναλίστ για τον τίτλο Star Hellas Miss Hellas 2018. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 20 ετών και έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά και λογιστική. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po. Hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Το King Tano Solarium στην Καλλιθέα φρόντισε οι φιναλίστ μας να έχουν ένα υπέροχο και υγιές μαύρισμα. Συνεχίζουμε όμως τώρα με τον αριθμό 16, την Κατερίνα Πασαλάρη. Κατερίνα Πασαλάρη, φιναλίστ για τον τίτλο Star Hellas Miss Hellas 2018. Ζει στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι 20 ετών. Έχει τελειώσει σχολή λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής και εργάζεται ως αισθητικός, make-up artist και μοντέλο. Φιναλίστ για τον τίτλο Star Hellas Miss Hellas 2018. Ζει στη Σύρο. Είναι 20 ετών. Φοιτά στη Σχολή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και είναι αθλήτρια στίβου στα 400 μέτρα. Es un tabú, mi niña, es una tontería, yo soy complicado, es un amor y pecado con mi niña cada día. Καλλιτεχνική επιμέλεια της παραγωγής, της σκηνικής παρουσίας των κοριτσιών, καθώς και την επιμέλεια των γυρισμάτων που παρακολουθείτε στην παρουσίαση των φιναλίστ, είχε ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας Αντώνης Πάθας. Μισό λεπτάκι, παιδιά, έχει μείνει ο αριθμός 18. Δεν θέλετε να δούμε τον αριθμό 18 με μαγιό?
Ολοκληρώνουμε λοιπόν τις εμφανίσεις των κοριτσιών μας με μαγιό με τον αριθμό 18, που είναι η Χαριτίνη Φιτσάλου. Χαριτίνη Φιτσάλου, φιναλίστ για τον τίτλο Star Ellas Miss Ellas 2018. Ζει στην Κυλλήνη, είναι 25 ετών. Έχει τελειώσει σχολή αισθητικής προσώπου και εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε την εμφάνιση με τα μαγιό. Ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα, διότι δεν του λες και λίγο. Ακόμα και στην ασφάλεια μιας αίθουσας, τα κορίτσια μας, πολλές δεν είναι επαγγελματίες μοντέλα, να εμφανίζονται με μαγιό μπροστά σε τόσο κόσμο, έτσι. Και πόσος κόσμος μας βλέπει από το σπίτι. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα όμως για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε την υγεία μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ο μέγας χορηγός της βραδιάς, η Cambridge Weight Plan, που παρέχει το πιο μελετημένο πρόγραμμα διατροφής με πάνω από 25 χρόνια έρευνας. Είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από τα καλλίγραμμα σώματα των φιναλίστ. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδούμε και τις 9 κοπέλες μαζί στη σκηνή. Υποδεχτούμε στη σκηνή ένα πραγματικά πανέμορφο κορίτσι που θα δώσει το δικό του ξεχωριστό τόνο. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Λιόλιου. Όσο θα τρέχουν από τα μάτια μου βροχές, εγώ δεν θέλω να με
θες. Όσο αλάτι θα μου ρίχνεις τις πληγές. Εγώ δεν θέλω να με θες. Βαριά η λέξη σ' αγαπώ. Να τη σηκώσεις δεν μπορείς. Καλά θα κάνεις κάπου εδώ. Τα ψέματα που λες. Εγώ δεν θέλω να με θες. Βαριά η λέξη σ' αγαπώ. Να τη σηκώσεις δεν μπορείς. Πριν μου εξηγήσεις το σωστό. Τι κάνεις λάθος να σκεφτείς. Πράξεις μόνο θα απαντήσει η καρδιά. Μεγάλα λόγια χόρτασα. Μεγάλα λόγια έχω ακούσει πολλά. Με πήρες και σου το κλείσα. Σε πράξεις μόνο θα απαντήσει η καρδιά. Μεγάλα λόγια χόρτασα. Δεν αντέχω σου λέω.
Και εμείς τρελαινόμαστε, Κατερινάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς όρισες, πώς είσαι. Πόσο όμορφη είσαι, πες μου. Όχι, εσύ είσαι όμορφη. Όχι, εσύ είσαι όμορφη. Κατερινά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Θέλω να μας πεις αν είδες τα κορίτσια πίσω. Λοιπόν, είδα όλες τις διαγωνιζόμενες, καθώς ήμασταν πίσω στο χώρο. Τι ομορφιές είναι αυτές. Έχεις ξεχωρίσει κάποια, αλλά δεν θέλω να μου πεις νούμερο και επηρεάσουμε τον κόσμο. Ναι, μωρέ, έχω ξεχωρίσει κάποια κορίτσια. Δεν θα πω νούμερο. Πού θα σε δούμε φέτος. Λοιπόν, καταρχάς να πω για το τραγούδι το πρώτο που ακούσατε, το οποίο ονομάζεται Μεγάλα Λόγια. Έχει κυκλοφορήσει από τη Μήνο Σιεμάη εδώ και δύο εβδομάδες και έχει γραφτεί από το Θέμη Παναγιωτίδη και το Θάνο Παπα-Νικολάου. Θα εμφανίζομαι λοιπόν μαζί με το Σάκη Ρουβά και το Στέλιο Ρόκο στη Θεσσαλονίκη, στο Fix, για περιορισμένες εμφανίσεις και μετά στο Estate στην Αθήνα. Υπέροχα, Κατερίνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλα τα κορίτσια. Να είσαι καλά. Δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Όμως, εδώ είχαμε πει εμείς ότι θα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι ότι στην παρέα μας, και πιο συγκεκριμένα εκεί πάνω στον εξώστη, έχουμε την Άννα τη Ζυρδέλη. Άννα! Νικολέτα μου, εμείς τα μεγάλα λόγια της Κατερίνας Λιόλιου τα παίρνουμε και τα κάνουμε πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν είναι μαζί μας η κυρία Γκαλένα Βελίκοβα, art director της απόψινής βραδιάς. Γεια σου, Άννα. Εδώ βλέπω ότι έχεις τη φοβερότερη θέμα. Εγώ το είπα από την αρχή, κανένας δεν το πίστευε. Όχι, δεν το πίστευσα ούτε εγώ. Πείτε μου, είστε οι μοναδικοί που βρεθήκατε με τις κοπέλες πάρα πολλές ώρες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να οργανώσετε όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε, τις χορογραφίες και όχι μόνο. Πώς είναι οι κοπέλες, σας κουράσανε? Περάσαμε το χρόνο μας, όσο χρόνο είχαμε, πολύ δημιουργικά. Τα κορίτσια, από ό,τι είδατε, είναι υπέροχα, είναι κουκλάρες, κορμάρες. Αλλά ξέρεις τι, Άννα, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι καλή πάστα ανθρώπων. Δηλαδή, παρόλο το πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που είχαν και την κούραση, δεν παραπονηθήκανε, δεν γκρινιάξανε. Ακούγανε προσεκτικά, με πολύ μεγάλο σεβασμό. Φαντάσου, κάποια από τα κορίτσια δεν είχαν φορέσει ποτέ τα κούνια στη ζωή τους. Οπότε έπρεπε από την αρχή να μπουν στη διαδικασία και του περπατήματος. Και το πόνο από τα τακούνια που ξέρουμε όλες, ότι μετά από, από τις πολλές ώρες περπάτημα, εντάξει, μας πιάνε έτσι λίγο. Βάζανε το χαζοπλάστ και συνεχίζανε με χαμόγελο, με διάθεση. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη με το αποτέλεσμα που είδαμε μέχρι στιγμής και από τις δύο εμφανίσεις τους. Έχετε ξεχωρίσει κάποια κοπέλα? Ξέρεις, επειδή τους έζησα από κοντά μου, είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι ψυχούλες, είναι τόσο καλές. Δεν το φανταζόμουν, είχα έτσι μια άλλη εικόνα απ' έξω. Αλλά τώρα που τους ζω από μέσα, έχω ξεχωρίσει βεβαίως κάποια κορίτσια από θέμα ομορφιάς και πώς πρέπει να είναι αυτός ο τίτλος που θα δοθεί Miss Ελλάς, τα Ρελάς, Miss Young. Αλλά έχουμε άλλη μια εμφάνιση και θα κριθούν όλα στο τέλος. Οι καλύτερες σας κερδίσουν, τους εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα, σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα μου, και εσένα και την πανέμορφη Γκαλένα. Αλλά επειδή έχουμε έτσι κάποιες απορίες και εμείς εδώ και εσείς στο σπίτι, θέλουμε να πάρουμε μία γεύση από την βαθμολογία των κριτών για τα μαγιό. Μπορώ, παρακαλώ, να μπορούμε να ρίξετε την κάρτα. Το δεύτερο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς ξεκινάει αμέσως τώρα. Ο fashion designer, επιχειρηματίας και κριτής Πάνος Ζήνας, του οποίου τις δημιουργίες έχω τη χαρά να φοράω και εγώ απόψε, και το λέω αυτό γιατί με ρωτάτε για αυτό το υπέροχο σύνολο, το λευκό που είχα στην έναξη, εννοείται ότι είναι και αυτό Πάνος Ζήνας, αλλά Πάνος Ζήνας είναι και όλες οι υπέροχες τουαλέτες, οι μοναδικές αυτές οι δημιουργίες που είμαι σίγουρη πως θα αναδείξουν τα κορίτσια μας. Τα 18 κορίτσια λοιπόν θα κάνουν την εμφάνισή τους με τουαλέτες Ζήνας Haute Couture. Ξεκινάμε με τις πρώτες 9 υποψήφιες.
Όσα κορίτσια είχαμε πάει το 2005 στο εξωτερικό, είχαμε πάρει πρώτους τίτλους. Εγώ, Miss Tourist Queen International και η Καταρίνα Ευαγγελινού, Miss Young International. Μπράβο, 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 μπράβο. Πώς να το ξεχάσουμε κι εμείς όμως. Να είσαι καλά, είσαι υπέροχος. Λοιπόν, με εκείνα και μετά, αλλά όμως πρέπει να δούμε τα κορίτσια μας ένα-ένα, διότι πρέπει να κρυθούν με την εμφάνισή τους, με τις υπέροχες νεριδένιες. Βραδινές τουαλέτες του υπέροχου Πάνου Ζήνα. Με τον αριθμό 1, να το δούμε. Το compilation. Την κάρτα για το πώς μπορείτε να ψηφίζετε κι εσείς από το σπίτι. Μην περιμένετε όμως να τελειώσει η βραδιά. Πάρτε τα κινητά σας και επιλέξτε τώρα ποια είναι η αγαπημένη σας, η πιο όμορφη Ελληνίδα για το 2018. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα νέα μας τα κορίτσια που διεκδικούν τον τίτλο της Miss Young 2018. Αριθμός 1 είναι η Faye Βλάμη. Η Faye είναι 17 ετών, ζει στην Αθήνα και θα σπουδάσει στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Αριθμός 2. Η Αγγελική Μαυρομάτη. Η Αγγελική είναι 17 ετών, ζει στο Λουτράκι και είναι μαθήτρια λυκείου. Αριθμός 3. Η Πέννη Μεταξά. Η Πέννη είναι 16 ετών, ζει στο Αλιβέρι και είναι μαθήτρια λυκείου. Με τον αριθμό 4 είναι η Ζωή Σωράγια Πετκάκη. The storm in your eyes makes me feel like I was made for you. The storm in your eyes, in your eyes, in your eyes.
Η Ζωή είναι 17 ετών. Ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι μαθήτρια λυκείου. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι αλλάζει σκυτάλι, διότι ακολουθούν οι υπόλοιπες φιναλίστ, οι οποίες και διεκδικούν τον τίτλο της Star Hellas Miss Hellas 2018. Ο αριθμός 5 είναι η Ζωή Αλεξέα. Η Ζωή είναι 22 ετών, ζει στην Αθήνα, είναι φοιτήτρια στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εργάζεται ως μοντέλο. Ο αριθμός 6. Η Μαρία Ελένη Βούλγαρη. Η Μαρία Ελένη Βούλγαρη, που είπατε, λέγω χάζευα, ζει στην Αθήνα και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας και είναι 22 χρονών. Περνάμε όμως τώρα στον αριθμό 7 που βλέπετε στις οθόνες σας, που είναι η Ιωάννα Γίτση. Η Ιωάννα είναι 25 ετών, ζει στη Λάρισα, είναι απόφοιτος της σχολής ΤΕΦΑ Κομωτινής και εργάζεται ως γυμνάστρια, personal trainer και προπονήτρια βόλεϊ. Αριθμός 8. Η Μαρίνα Γρηγορίου. Η Μαρία είναι 23 ετών, ζει στη Θεσσαλονίκη, έχει τελειώσει δημοσιογραφία και είναι ιδιωτική υπάλληλος. Ο αριθμός 9. Είναι η Ρόδη Μητροπούλου. Η Ρο είναι 18 ετών. Ζει στην Αθήνα και φοιτά σε πανεπιστήμιο στο Los Angeles Business Management and Law. Αριθμός 10. Η Κατερίνα Ζάνα Μπρεντάκη. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. Η Κατερίνα ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει τελειώσει μηχανικός τοπογραφίας και γεωπληροφορικής και εργάζεται ως μοντέλο.
Αριθμός 11. Η Αναστασία Καλογέρη. Αναστασία είναι 24 ετών. Ζει στην Αθήνα, είναι τελειόφοιτη πληροφορική της ΑΣΟΕ και εργάζεται ως καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ως προγραμματίστρια. Η Μαρία είναι 20 ετών. Ζει στο Λουτράκι, είναι απόφοιτη λυκείου και μιλάει αγγλικά και ρώσικα. Με τον αριθμό 14, η Ιωάννα Μπέλα. Η Ιωάννα είναι 22 ετών. Ζει στην Αθήνα, έχει τελειώσει σχολή αισθητικής και make-up artist και εργάζεται ως μοντέλο. Αριθμός 15. Η Αλεξάνδρα Παπαγιάννη. Η Αλεξάνδρα είναι 20 ετών. Ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά και λογιστική. Αριθμός 16. Η Κατερίνα Πασαλάρη. Η Κατερίνα είναι 20 ετών. Ζει στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχει τελειώσει σχολή λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής και εργάζεται ως αισθητικός, make-up artist και μοντέλο. Combien d'été reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Αριθμός 17. Η Ειρήνη Στρατή. Η Ειρήνη είναι 20 ετών. Ζει στη Σύρο, ενώ φοιτά στη Σχολή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, εργάζεται ως προμότερ. Η
Αριθμός 18. Η Χαριτίνη Φιτσάλου. Η Χαριτίνη είναι 25 ετών. Έχει τελειώσει σχολή αισθητικής προσώπου και εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Αυτά ήταν και τα 18 κορίτσια μας με τις υπέροχες νεραϊδένιες, επέτρεψε μου πάνω μου, δημιουργίες του Πάνου Ζήνα. Ένα πολύ δυνατό, θερμό χειροκρότημα για όλα αυτά τα πανέμορφα κορίτσια. Να πούμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι τη φιλοξενία των φιναλίστ προσέφερε το Θεοξενία Παλάς Χοτέλ στο Κεφαλάρι, ενώ τα υπέροχα και κομψά υποδήματα που φορούν οι υποψήφιες είναι της εταιρείας Χαραλάς. Τα κοσμήματα δε με τους πολύτιμους λίθους, καθώς και τα στέμματα, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στο τέλος της βραδιάς, είναι μια προσφορά της σχεδιάστριας κοσμημάτων Ελένης Βοβού. Εσείς τώρα, μην ξεχνάτε ότι ψηφίζετε, γιατί σε πολύ λίγο θα κλείσουν οι γραμμές. Και εσείς που είστε εδώ στο Gazi Live και εσείς από το σπίτι. Στο σημείο αυτό όμως, να συνδεθούμε τώρα με τον εξώστη και την Άννα τη Ζυρδέλη που έχει κοντά της τον κύριο Μεστούση. Έτσι, Νικολέτα μου, πρέπει να πούμε ότι τα βίντεο των κοριτσιών έχει επιμεληθεί προσωπικά ο πασίγνωστος φωτογράφος Γιώργος Μεστούσης και η Art Battery Studio. Κύριε Μεστούση, έχετε συνεργαστεί από Ναόμι Κάμπελ, Λίντα. Υπάρχει αυτό το γκέλ που λέμε εδώ μέσα στις υποψήφιες σήμερα? Ναι, σίγουρα υπάρχει. Δεν θα σας πω βέβαια ποιες το έχουν, γιατί δεν θα ήταν σωστό. Αλλά ένας από τους λόγους που υπάρχουν αυτές οι κοπέλες είναι ότι κάτι έχουν. Ναι. Ελπίζω να μην είστε αυστηρός. Νικολέτα, σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τον κύριο στο σημείο αυτό. Πίσω από τη λαμπερή εικόνα μιας γυναίκας που ακτινοβολεί βρίσκεται η ευτυχία ή οι γνωστές εφαρμογές που έχουμε όλοι στα κινητά μας. Τη δική μου σημερινή εικόνα φρόντισαν η αγαπημένη μου η Έλσα Πρωτοψάλτη, που με έβαψε, η ενδυματολόγος και πολύ καλή μου φίλη Βίβια Νουβέλα, αλλά και κομμωτής μου ο Σπύρος ο Σαμοήλης. Τα κορίτσια μας βέβαια αφέθηκαν και αυτά στα χέρια των ειδικών, οι οποίοι κατάφεραν να αναδείξουν τον αρτιότερο εαυτό τους. Θα ήθελα παρακαλώ να δούμε πώς πέρασαν τα κορίτσια, υπέροχα, κάνω ένα spoiler πριν το βίντεο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.
Υπέροχα, πραγματικά, αλλά μην νομίζετε ότι είναι όλα ωραία και ευχάριστα. Εννοείται ότι όλο αυτό απαιτεί κούραση, απαιτεί δουλειά σκληρή, πάρα πολλές ώρες προβών και γυρισμάτων και μόνο αν το έχεις ζήσει μπορείς να καταλάβεις πραγματικά τα κορίτσια. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να μιλήσουμε λίγο με την υπέροχη κριτική μας επιτροπή. Νίκο μου, θα ξεκινήσω από εσένα, που δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να πιστεύω ότι είσαι αυστηρός κριτής. Δεν νομίζω ότι είμαι αυστηρός κριτής, αλλά θέλω να σταθώ στο τελευταίο που είπες. Ότι εγώ, επειδή μαζί με σένα έχουμε γνωρίσει τα κορίτσια πριν 2 εβδομάδες ακριβώς, όταν τις φιλοξενήσαμε στην εκπομπή καλοκαίρι. Στην καλύτερη μαζί, αυτή εκπομπή που υπήρξε ποτέ. Θέλω να σου πω ότι όντως πρέπει να έχουν κουραστεί και να έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν μου είχαν κάνει τόσο πολύ εντύπωση όσο μου έκαναν σήμερα. Συγχαρητήρια, θέλω να πω σε όλες. Είναι. Ήρθες και στην πρόβα εσύ εχθές. Μπράβο, και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δύσκολη τελικά η δουλειά της Κριτικής Επιτροπής. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αξιοκρατικός μπορώ. Αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και οι υπόλοιποι εδώ, που νομίζω η καλύτερη θα αναδειχθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου. Θέλω τώρα όμως να μιλήσουμε και λίγο με την κυρία Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Πουλάμπη, είστε μία κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κούκλα, είστε τόσο αριστοκρατική. Δεν σας είχα δει ποτέ από κοντά. Ναι, αλήθεια. Δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει δυστυχώς. Έτυχε απόψε. Πώς τις είδατε τις κοπέλες μας? Έχω να πω ότι όσο βελτιώνεται η κάθε καινούργια γενιά των Ελληνίδων, βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό έχω να πω, να παρατηρήσω. Και επειδή έχω υπάρξει πολλές φορές κριτική επιτροπή στα Καλλιστεία, νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες φορές. Μια χαρά. Πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολυξένη μου, τώρα είσαι να τι να σε ρωτήσω. Είσαι κούκλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολυξένη μου, εσύ δεν είσαι μόνο εδώ επειδή αγαπάς τις γυναίκες. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις μάθει σε πάρα πολλές από εμάς που δουλεύουμε στην τηλεόραση και είμαστε παρουσιάστριες να νιώθουμε μια απίστευτη ασφάλεια. Διότι μια εκπομπή δεν είναι μόνο η παρουσιάστρια, είναι και μια καλή και σωστή αρχισυντάκτρια μέντορας. Και αυτή και εσύ είσαι μία από αυτές. Βασικά νομίζω είσαι μόνη σε γυναίκα, αν μου επιτρέπεις. Σε ευχαριστώ γιατί πάρα μπορώ. Πολύ. Αγαπώ τις γυναίκες γι' αυτό πάρα πολύ και θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε εξαιρετικά κορίτσια. Το DNA, θα συμφωνήσω με την Αλεξάνδρα, εξελίσσεται πάρα πολύ. Είναι πανύψηλες, όμορφες και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή τη θέση, αν και είναι δύσκολη, γιατί πώς να αποφασίσεις για ποια θα ψηφίζεις με τόσο όμορφες κοπέλες. Νικολέτα μου, κι εσύ όμως είσαι υπέροχη. Και νομίζω ότι όλα σήμερα είναι συναρπαστικά και το Μακεδονία TV απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες παραγωγές και εύχομαι από εδώ και πέρα να ακολουθήσουν κι άλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, διότι και ο ρόλος της Κριτικής Επιτροπής δεν είναι και εύκολος να ξέρετε. Θυμάμαι παλαιότερα ότι πλησιάζαν οι γονείς. Εσάς δεν σας έχει πλησιάσει κανείς απόψε. Δεν είδα κάτι, εκτός και αν έχασα κάποιο επεισόδιο. Να πούμε όμως για εσάς που είστε στο σπίτι, ότι τώρα έχετε την τελευταία ευκαιρία να ψηφίσετε την αγαπημένη σας υποψήφια. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε λίγο την κάρτα. Ό,τι ψηφίσατε, ψηφίσατε. Ελπίζω να μην είχατε πάει προς νερού σας, διότι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ενημερώσω πως οι γραμμές μόλις έκλεισαν. Όταν επιστρέψουμε, η δική σας βαθμολογία θα ψηφιστεί με αυτή της Κριτικής Επιτροπής και έτσι θα μάθουμε ποια κορίτσια θα αποτελούν την τελική δεκάδα που θα διεκδικήσει τους τίτλους Star Ellas, Miss Ellas και Miss Young 2018 by Cambridge Weight Plan και Malibu C. Όμως έχουμε και μία έκπληξη για τα κορίτσια μας, διότι θέλω να σας πω κάτι. Είστε πολύ ζωηροί, πρώτον, και καλά κάνετε. Δεύτερον, εκτός από τους κορυφαίους τίτλους, θα απονείμουμε και ειδικά βραβείας, βεβαίως. Ποια θα είναι αυτά, θα μάθουμε μετά τις διαφημίσεις.
Επιστρέψαμε στον απόλυτο διαγωνισμό ομορφιά Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young 2018 by Cambridge Weight Plan και Malibu Sea. Και θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το hashtag Star Ελλάς 2018, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το νούμερο ένα trend στο Twitter. Πριν δώσουμε τα ειδικά βραβεία της απόψινής βραδιάς, θα ήθελα να καλησπερίσω με μεγάλη συγκίνηση τη γυναίκα που κατέκτησε τον τίτλο Miss Ελληνίδα το 1957. Την κυρία Μαρία Πασά, που θέλω να σας πω ότι είναι τεράστια η τιμή και η χαρά μας που είστε σήμερα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο και δυνατό χειροκρότημα. Θα ήθελα όμως, και περίμενα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό, να προσκαλέσω στη σκηνή τον κύριο Βασίλη Πρεβελάκη για να μου παραδώσει το φάκελο με τα ειδικά βραβεία για απόψε. Φίλη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα όλους απόψε. Αυτό που δεν είπες εσύ για το Miss Τουρισμός παλιότερα, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι εσύ έχεις και μία πόλη δική σου, την οποία πήγες στην Κίνα να την εγκαινιάσεις. Δεν μπορώ να τα λέω ώρα, γιατί μετά θα με λένε ψώνιο. Αλλά λέει αλήθεια. Λοιπόν, θα σου δώσω το πρώτο φάκελο, που είναι για τη Miss Fitness. Θα ανοίγουμε μαζί. Εννοείται. Λοιπόν, μουσική αγωνίας, παρακαλώ. Θάνο. Και λέει, το έδειχνα. Miss Fitness Ελλάς 2018 είναι η Ειρήνη Στρατή. Το τίτλο θα απονείμει η κυρία Ελμύρα Μπεκάτη, η οποία και δίνει δώρο μία συνδρομή ενός έτους για το πρόγραμμα Πιλάτες και Καγκού Training. Συγχαρητήρια και τα λουλούδια που πάνε στα λουλούδια, βεβαίως. Συγχαρητήρια, κούκλα μας. Μπορεί να περάσει τη θέση σου. Συγχαρητήρια και σε σένα, Ελμύρα μας, όμως. Λοιπόν, Βασίλη μου, τώρα θέλω να μας φέρεις το φάκελο εκείνων που θα μάθουμε ποια κοπέλα είναι η Miss Tourism Ελλάς 2018. Ποια θα είναι? Μεγάλη συγκίνηση για σένα, γιατί και εσύ είχες βγει Miss Τουρισμός. Βεβαίως. Θα πάει η Κίνα? Ακόμα δεν ξέρουμε. Να πάει. Να πάει. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλους τους φακέλους, Βασίλη μου. Ποια θα είναι, παιδιά, εκείνη η κοπέλα που θα κερδίσει ένα ταξίδι δύο τόμων στο ξενοδοχείο Grand Serai, στα πανέμορφα Γιάννενα, από όπου και κατάγεται και ο αγαπημένος μας διευθυντής, ο κύριος Ζώης, μία προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτόριου Μακεδονία TV Team. Μία προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Smile Academos. Miss Tourism Ελλάς 2018. Να πω στο σημείο αυτό ότι επειδή μου τα έχετε με κεφαλαία, να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων αν κάνω κάποιο λάθος στον τονισμό. Miss Tourism Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός, δεν είναι αριθμός, είναι άνθρωπος και είναι Αναστασία Καλογέρη. Θα παρακαλούσα πολύ την κυρία Ευαγγελία Παχίδου, πρόεδρο της Cambridge Weight Plan Greece, να ανέβει στη σκηνή μας με την υπέροχη κατακόκκινη τουαλέτα της και να κάνει την απονομή. Μουσική
Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Κούκλα είσαι. Μπορείς να περάσεις και εσύ στη θέση σου. Και θα συνεχίσουμε τώρα με έναν τίτλο που θα το πω στα ελληνικά. Το ωραιότερο χαμόγελο στην Ελλάδα 2018. Miss Best Smile Ελλάς. Τον τίτλο θα απονείμει η εξειδικευμένη οδοντίατρος και κάτοχος παγκόσμιας πατέντας στην αισθητική δοντιών, που δεν είναι άλλη από την κυρία Δέσποινα Κοστομύρη, διευθύντρια της Athens Smile Clinic, η οποία εννοείται ότι και επιμελήθηκε τα στραφτερά χαμόγελα των finalist. Η Miss Best Smile Ελλάς 2018 είναι η Ζωή Αλεξέα. Να περάσει βεβαίως και η γιατρός μας να απονείμει το βραβείο. Όταν έχετε εσείς τέτοιο χαμόγελο, πώς είναι δυνατόν να μην το μεταδίδετε. Συγχαρητήρια! Και τώρα ο λόγος σε εσάς, διότι το ειδικό βραβείο που ακολουθεί είναι το People Choice Award 2018 by Audiotex. Ποια κοπέλα θα είναι η νικήτρια που εσείς ψηφίσατε? Σαλιώσατε το φάκελο. Η κοπέλα εκείνη, η οποία επιλέχθηκε από τον κόσμο, είναι η Ιωάννα Μπέλα. Την απονομή θα την κάνει ο κύριος Μινάς Κόκορης, πρόεδρος και ιδρυτής των καταστημάτων με οπτικά Κόκορης Optics και πρόεδρος εισαγωγέων οπτικών ειδών Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Ιωάννα. Τώρα, για να μην έχουμε κάποια υποψήφια όπως είχε κάνει κάποια άλλη κάποτε και είχε πάρει έναν τίτλο, ένα ειδικό βραβείο και νόμιζε ότι δεν θα βγει στα ρελάς και είχε κάνει... Το θυμάστε αυτό. Οι τίτλοι είναι συμπληρωματικοί και τα κορίτσια αυτά δεν αποκλείονται από την τελική δεκάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Έφτασε όμως τώρα η στιγμή να δούμε τα κορίτσια εκείνα τα οποία θα περάσουν στην τελική δεκάδα. Κύριε Πρεβελάκη, σας καλώ και πάλι στη σκηνή. Είναι και η τελική δεκάδα. Να σας θυμίσω ότι έχουν συψηφιστεί οι ψήφοι των αγαπημένων μας κριτών, εσείς από το σπίτι, αλλά πάνω απ' όλα, ό,τι και να ακούσουμε, ό,τι και να δούμε, θέλω ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα και για τα 18 υπέροχα κορίτσια. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι τα ονόματα που θα πω δεν είναι με σειρά αριθμητική. Δηλαδή η σειρά είναι τυχαία, έτσι. Δηλαδή άμα πούμε έναν αριθμό και έχουμε περάσει κάποιους άλλους, δεν σημαίνει ότι δεν είναι στη τελική δεκάδα ο προηγούμενος αριθμός. Όποιος κατάλαβε τι είπα, να σηκώσει χέρι. Εντάξει. Λοιπόν,
Η τελική κατάταξη έχει ως εξής. Στην τελική δεκάδα, για να διεκδικήσει τον τίτλο Miss Young, Miss Ελλάς, Star Ελλάς 2018, περνάει η υποψήφια με τον αριθμό 2. Συγχαρητήρια. Και συνεχίζω. Η επόμενη κοπέλα που θα συμπληρώσει τη δεκάδα είναι η Νεράιδα. Οι χαρακτηρισμοί είναι τυχαίοι, να ξέρετε. Όλες Νεράιδες, θεωρώ. Με τον αριθμό 8. Προχωράμε με την επόμενη κοπέλα που περνάει στην τελική δεκάδα και τελικά είναι και η απόδειξη για ακόμα μία φορά ότι ο αριθμός 13 δεν είναι γρουσούζικος. Ο αριθμός 13. Και συνεχίζουμε με τον επόμενο αριθμό που είναι... Ο αριθμός 3. Η επόμενη κοπέλα μας που περνάει στην τελική δεκάδα έχει στο χέρι της πάνω τον αριθμό το 10ο καλό. Πέντε είναι οι πανέμορφες κοπέλες μας στη σκηνή και άλλες πέντε έχουν μείνει για να ακούσουν τον αριθμό τους και να είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση κάποιου τίτλου. Στο σημείο αυτό βεβαίως να πούμε ότι οι τίτλοι μας είναι Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2018, καθώς και αναπληρωματικές τους. Ποια είναι η επόμενη? Για να δούμε. Ποιος είναι ο αριθμός που θα περάσει στην επόμενη φάση? Ο αριθμός που περνάει στην τελική δεκάδα είναι ο αριθμός 14. Και συνεχίζουμε, διότι έχουμε ακόμα 4 πανέμορφες κοπέλες, που όλες είναι πανέμορφες, να τα λέμε κι αυτά, να μάθουμε που θα μπουν στην τελική δεκάδα. Συνεχίζω λοιπόν με τον αριθμό. Με τον αριθμό 17. Αχ, 3 κοπέλες απέμειναν. Και ξέρω ότι πονάνε και τα ποδαράκια των κοριτσιών που στέκονται τόση ώρα με τα τακούνια. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε αγωνία, διότι κάνουμε τηλεόραση. Για να δούμε ποια κοπέλα περνάει στην επόμενη φάση.
Είναι η κοπέλα με τον αριθμό 11. Δεν ξέρω αν θα είχα περισσότερη αγωνία αν είχαν μείνει δύο, αν είχε μείνει μία, αλλά και δύο, δύο θέσεις, πολυπόθητες θέσεις, είναι σημαντικός αριθμός. Πρώτη-τελευταία, λοιπόν, κοπέλα που μπαίνει στην τελική δεκάδα, είναι ο αριθμός... 16. Εγώ τώρα στεναχωριέμαι λίγο, βέβαια, γιατί, εντάξει, όλες οι κοπέλες έχουν έρθει εδώ, εννοείται, με ένα σκοπό, να περάσουν στη δεκάδα, να πάρουν κάποιο τίτλο, αλλά πάρα πολλοί από εμάς τους παλαιότερους που έχουμε περάσει από τον κόσμο της μόδας, ξέρουμε ότι οι ναι μεν οι τίτλοι κάνουν κάποια σημαντική διαφορά, προσφέρουν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, μα απολύτως τίποτα, για το τι καριέρα θα κάνεις και για τα όνειρά σου που ό,τι και να βάλουμε στο μυαλό μας, αν το πιστέψουμε πάρα πάρα πολύ και δεν απαντά αυτή τη στιγμή σε ερώτηση καλεστίων, γίνεται. Λοιπόν, μόνο μία κοπέλα έχει μείνει. Να συμπληρώσει την τελική δεκάδα και να διεκδικήσει τον τίτλο της Star Hellas, Miss Hellas, Miss Young 2018. Η κοπέλα που θα μπει τελευταία στην τελική δεκάδα, όπως λένε βέβαια οι Αμερικάνοι, last but not least, είναι ο αριθμός 15. Θέλω, παρακαλώ πολύ, ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τις 10 πανέμορφες κοπέλες που προκρίθηκαν, αλλά θέλω και ένα πιο δυνατό χειροκρότημα για τα πανέμορφα κορίτσια μας, τα οποία συμμετείχαν, δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό, κουράστηκαν. Πάρα πολλές ώρες πρόβες, περπάτημα, χορογραφίες, περιποίηση. Ναι, τα ακούτε και φαίνονται όμορφα, αλλά όταν τα δίνεις όλα, περιμένεις και κάτι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλες σας και στην καθεμία ξεχωριστά. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να μιλήσουμε με την Άννα μας, που είναι στον εξώστη και έχει δίπλα της τον Πάνο Ζήνα. Αλλά θέλω να μας πεις και για τον παλμό λίγο του εξώστη, διότι ξέρω ότι στον εξώστη είναι και πάρα πολύ συγγενείς. Η αλήθεια είναι αυτή, η Νικολέτα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ειδικά όταν είπες την πρώτη κοπέλα που έχουν έρθει και από μακριά οι γονείς, έγινε χαμός, αλλά και για όλες τις υποψήφιες. Εδώ πέρα χειροκροτούν και όχι μόνο. Να σταθούμε όμως στον κύριο Πάνο Ζήνα, γιατί έχει και το άγγιγμα του Μίδα, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχεις πει ότι είναι τυχερός άνθρωπος. Ναι, ακουμπήστε λίγο. Φτιάξατε υπέροχες δημιουργίες και όχι μόνο αποκλειστικά μόνο για τα κορίτσια μας σήμερα. Πώς νιώθετε που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια ο θεσμός αυτός επιστρέφει στην τηλεόραση? Κοίταξε, κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε μόνο 20 μέρες να φτιάξουμε όλα αυτά τα ρούχα που είδες. Και καλύτερα να μιλήσεις εσύ για τα ρούχα. Τι να πω, ένα και ένα είναι. Τι μπορώ να κρατήσω μετά? Και το δικό μου είναι, παιδιά, να ξέρετε. Θες να σου πω κάτι άσχημο για την κολεξιόν μου? Όχι, βέβαια, αν είναι δυνατόν. Όλα είναι υπέροχα και της Νικολέτας. Τι είναι? Δικό σας είναι. Αλήθεια. Και επίσης έχετε να δείτε κι άλλο από τις Νικολέτας. Νικολέτα, θα μας πεις κάτι? Θα σας τα δείξω κυρίως, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα και Πάνο μας.
Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τα αγαπημένα μας αναψυκτικά της ελληνικής εταιρείας Vico. Συγκεκριμένη επιλογή μου, το ξέρετε όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, είναι η Vico Cola Stevia, η οποία και μας κρατά για ακόμα ένα βράδυ την καλύτερη συντροφιά. Τα κορίτσια μας μπορεί τώρα να έχουν άγχος, αλλά πριν από λίγες ημέρες είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν πού αλλού. Στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, που δεν είναι άλλο από το νησί, το δικό μας το ελληνικό νησί, την Μύκονο. Ας δούμε λοιπόν πώς πέρασαν οι 18 φιναλίστ μας. Μαλλιά και το μακιγιάζ των υποψηφίων στη Μύκονο επιμελήθηκε η κυρία Δέσποινα Γαβαλά και η Μίνα Παπαδοπούλου, αλλά και η ομάδα από τα Beauty World στη Μύκονο. Τα υποδήματα ήταν Μούρτζι και τα κοσμήματα Σβαρόφσκι. Θα ήθελα τώρα να υποδεχτούμε στη σκηνή του Gazi Live ένα αγόρι, μα τι αγόρι, που θα σας ξεσηκώσει με τη μουσική του. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Ρόκος. Turn the hand goes on me, cause you look so fine and really wanna make you mine. Look so fine and really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on, get your tricks. Now you don't need no money with a look like that to you, honey. Big bad boots, long brown hair. She's so sweet with her. Say, before I let you get away,
I said, are you gonna be my girl? Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους μουσικούς σου. Δημήτρη, είσαι πάρα πολύ καλός. Συγγνώμη που το λέω τώρα, γιατί δεν σε έχω απολαύσει ξανά live. Σε ευχαριστώ. Ένα νερό Βίκος, παρακαλώ, διότι ο Δημήτρης μας τύψασε. Τα έδωσε όλα κυριολεκτικά. Όλα. Μπράβο σου. Πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, πού θα εμφανίζεσαι από εδώ και στο εξής, μετά από αυτήν εδώ τη βραδιά, με τις τόσες γυναίκες, καταρχάς, που μπορούν να έρθουν και γυναίκες και άντρες να σας απολαύσουν? Καταρχάς, έχω να αποδώσω συγχαρητήρια. Είναι εξαιρετική παραγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατά δεύτερον, το κομμάτι έχει 6 μέρες μόλις κυκλοφόρησε. Έχω διάφορες προτάσεις, δεν είναι όμως ανακοινώσιμες. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ τρακαρισμένος, δεν πειράζει. Όλα καλά. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, για τον Δημήτρη, που στάζει ο υδρότας. Εντάξει, λέω, αυτά συμβαίνουν.
Πάντα. Καλλιτέχνης είσαι, αγάπη μου. Είναι. Άμα δεν είσαι λίγο ντροπαλός, λίγο κουρασμένος, λίγο τρακ, δεν και γίνεται. Ευαίσθητος. Και ευαίσθητος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ήσασταν εξαιρετικοί. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό πάω προς τα εδώ για να δείξω το ρούχο μου, γιατί θα το αλλάξω σε λίγο. Άλλη μία. Και θέλω να σας πω για τον μέγα χορηγό της βραδιάς, την Carebridge Weight Plan, που παρέχει το πιο μελετημένο πρόγραμμα διατροφής με πάνω από 25 χρόνια έρευνας. Είναι και το μυστικό βεβαίως που κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα πανέμορφα κορίτσια που θαυμάσαμε. Να σας θυμίσω, γιατί μπορεί έτσι να χορεύατε και εσείς και να τα δίνατε όλα στο σαλόνι σας με τον Δημήτρη Ρόκο, ότι όταν επιστρέψουμε, τα 10 κορίτσια μας θα βρεθούν αντιμέτωπα με τις ερωτήσεις της Κριτικής Επιτροπής. Και πιστέψτε με, αυτές οι ερωτήσεις δεν ανήκουν στα σως. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε εδώ στο Gazi Live για το μεγάλο φινάλε της βραδιάς. Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young 2018 by Carebridge Weight Plan και Mali Bussi. Δεν είμαι όμως μόνιμο, όπως βλέπετε, είμαι με τα 10 κορίτσια που κατάφεραν να βρίσκονται στην τελική δεκάδα και που σήμερα θέλησαν να ζήσουν το όνειρό τους. Τρεις όμως, δυστυχώς, από αυτές θα κατακτήσουν τα πολυπόφυτα στέμματα. Βεβαίως, να σας πούμε στο σημείο αυτό ότι πέρα από τους τίτλους Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young 2018, εννοείται ότι θα έχουμε και τις αναπληρωματικές, την απληρωματική Miss Young, την αναπληρωματική Miss Ελλάς και την αναπληρωματική Star Ελλάς. Στο σημείο αυτό, εγώ να καλέσω για τελευταία φορά εδώ στη σκηνή του Gazi Live τον κύριο Βασίλη Πρεβελάκη για να μου δώσει το φάκελο με τα τελικά αποτελέσματα. Βασίλη μας. Λοιπόν, εδώ έχω λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριτική Επιτροπή, γιατί πραγματικά φέτος είναι τόσο όμορφες οι κοπέλες, ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Θα ήθελα όμως αυτή τη στιγμή να θυμηθούμε δύο άτομα, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν πάρα πολύ το θεσμό και δεν είναι μαζί μας. Ο ένας είναι ο Μήνος ο Κυριακού. Τόσα χρόνια στήριξε τα καλλιστεία. Και ο άλλος, ο Γιώργος Πρεβελάκης, που από τη δεκαετία του 60 στήριζε τα καλλιστεία και τα κρατούσε ζωντανά. Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δεν είναι αυτοί οι δύο εδώ μαζί μας. Είσαι όμως εσύ και το συνεχίζεις όλο αυτό. Βασίλη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Ο εξώστης καλά. Αντέχει. Γιατί τώρα θέλω να τα δώσετε όλα, να ξέρετε. Αλλά και εσείς εδώ κάτω. Λοιπόν. Ξεκινάμε με τον τίτλο της αναπληρωματικής Miss Young 2018. Να σας θυμίσω στο σημείο αυτό ότι οι κοπέλες, οι οποίες είναι εδώ για τον τίτλο της Miss Young 2018, είναι κορίτσια, μαθήτριες, είναι κάτω των 18 και είναι ένας λόγος παραπάνω να τις στηρίξουμε και να τις προστατέψουμε, να τις προσφέρουμε αγάπη που είναι εδώ σήμερα στην παρέα μας. Αναπληρωματική Miss Young 2018. Είναι ο αριθμός. Αναπληρωματική Miss Young 2018
είναι ο αριθμός 3, η Πέννη Μεταξά. Για τη στέψη της αναπληρωματικής Miss Young 2018, παρακαλώ να έρθει στη σκηνή η αναπληρωματική Star Ελλάς 2017, Χρύσα Ανδρουτσοπούλου. Καλό χειροκρότημα για την Πέννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να περάσετε εκεί. Πέννη μου, εσύ δεν φεύγεις, θα μείνεις στη σκηνή, εννοείται. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα για έναν από τους κορυφαίους 3 τίτλους της απόψινής βραδιάς. Να μάθουμε ποια είναι η Miss Young 2018. Βέβαια, επειδή θέλουμε να το ζήσουμε, δια της ατόπου, ξέρουμε ποια είναι η Miss Young 2018. Είναι ο αριθμός 2, η Αγγελική Μαυρομάτη. Τι στέψη θα κάνει και πάλι αναπληρωματική Star Ελλάς 2017, Χρύσα Ανδρουτσοπούλου. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Και η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, διότι ήρθε η ώρα εκείνη να συνεχίσουμε με τους τίτλους για τις κοπέλες μας που διεκδικούν τον τίτλο Miss Ελλάς Star Ελλάς 2018. Θα ξεκινήσω με τον τίτλο της Αναπληρωματική Miss Ελλάς. Αναπληρωματική Miss Ελλάς είχα βγει κι εγώ, κορίτσια. Και να, τώρα παρουσιάζω τα καλλιστεία. Να τα λέμε κι αυτά. Ποια θα είναι η Αναπληρωματική Miss Ελλάς για το 2018. Ποιος αριθμός είναι η αναπληρωματική Miss Ελλάς 2018? Αναπληρωματική Miss Ελλάς 2018 είναι Αναπληρωματική Miss Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός 8, η Μαρίνα Γρηγορίου. Συγχαρητήρια! Παρακαλώ στη σκηνή να έρθει για τη στέψη της αναπληρωματικής Miss Ελλάς, η Miss Ελλάς της προηγούμενης χρονιάς, η Θεοδώρα Σούκια.
Συγχαρητήρια. Τα λουλούδια, βεβαίως. Συγχαρητήρια. Αχ, περνάει η ώρα, περνάει η ώρα. Για να δούμε τώρα με τι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε φυσικά με τον τίτλο της αναπληρωματικής Star Ellas 2018. Γι' αυτό, στο σημείο αυτό, παρακαλώ να έρθει κοντά μας η Star Ellas του 2017, Μαρία Ψηλού. Η Μαρία Ψηλού στέφτηκε Star Ellas το 2017 και μας εκπροσώπησε στο διαγωνισμό Miss World 2017. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, καθώς μετά από επίσημη πρόσκληση της Miss Αιγύπτου, Φάρα Σαμπάαν, διορίστηκε πρέσβυρα τουρισμού της Αιγύπτου στην Ελλάδα, αλλά και στον απανταχού ελληνισμό. Η Μαρία βρέθηκε στις Κάνες ως η μεγάλη guest, ανοίγοντας τα μεγαλύτερα fashion shows της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μαράκι μου, κούκλα μου. Πόσο όμορφη. Να σας πω ότι πρέπει να το πω, γιατί την Μαρία την έχω γνωρίσει πολλές φορές, ότι έχει τα ωραιότερα μαλλιά φυσικά που έχω δει σε γυναίκα. Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία μας, και επειδή έχουμε μία σταρελά στην παρέα μας, θα θέλαμε να μάθουμε πόσο άλλαξε η ζωή σου μετά το τίτλο σου. Ήταν ένας χρόνος που πραγματικά πέρασε σαν σε μία στιγμή. Ήταν γεμάτος ταξίδια, δουλειές, κυρίως στο εξωτερικό. Έζησα υπέροχες στιγμές, γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους και ειλικρινά εύχομαι στην καινούργια μας στάρ να βιώσει την ίδια μοναδική εμπειρία. Και ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Διότι θέλω να σας πω ότι δεν είναι ο μόνος τίτλος που πήρε η Μαρία μας. Πήρε και έναν άλλο τίτλο πολύ σημαντικό, πολύ τιμητικό. Της απονεμήθηκε ο τίτλος της πρέσβυρας του Αιγυπτιακού τουρισμού στην Ελλάδα και στον απανταχού ελληνισμό. Σωστά. Ουσιαστικά δεν έχει ξανασυμβεί, εξ όσων γνωρίζω, πρέσβυρα της ελληνικής ομορφιάς να χρηστεί στο εξωτερικό, να χρηστεί από άλλο κράτος πρέσβυρα των συμφερόντων του και σε έναν τομέα όπως ο τουρισμός. Γεγονός που σηματοδοτεί τη βαρύτητα του τίτλου Star Ellas. Μαράκι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε ποια θα είναι η αναπληρωματική Star Ellas 2018. Επτά κοπέλες διεκδικούν τους τίτλους που σε έχουν μείνει. Είναι ο τίτλος της αναπληρωματικής Star Ellas 2018, είναι ο τίτλος της Miss Ellas 2018 και είναι και ο τίτλος της Star Ellas 2018. Αναπληρωματική Miss Ellas, συγγνώμη. Αναπληρωματική Star Ellas 2018. Είναι ποια κοπέλα θα πάρει τον τίτλο της αναπληρωματικής Star Ellas 2018. Για δώστε ένα χειροκρότημα λίγο, τα κορίτσια μας περνάει η ώρα. Περιμένουν τα αποτελέσματα. Είναι τόσες ώρες από τις 12 το πρωί στα τακούνια, να ξέρετε. Μουτράκια μου. Αναπληρωματική Star Ellas 2018 είναι ο αριθμός
είναι ο αριθμός. Έχετε αγωνία. Το βλέπω. Δεν θέλω όμως να σας κρατάω πολύ. Αναπληρωματική Στερελάς 2018 είναι ο αριθμός 11. Αναστασία Καλογέρη. Τι στέψη θα κάνει η Μαρία μας που κατέκτησε τον περσινό τίτλο της Στάρελας 2017. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αχ, παιδιά. Δύο τίτλοι έμειναν. Δύο πολύ, πολύ σημαντικοί τίτλοι. Είναι η Μισελάς 2018 και είναι και η Σταρελάς 2018. Δύο τίτλοι που θα στείλουν τα κορίτσια μας στο εξωτερικό και με την ευχή μας ευελπιστούμε να φέρουν τον τίτλο της Miss Cosmos και της Miss Universe αντίστοιχα για το 2018. Miss Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός. Miss Ελλάς 2018 το κορίτσι που θα μας εκπροσωπήσει στο Διεθνή Διαγωνισμό Ομορφιάς Miss Cosmos 2018 η Miss Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός 2018 είναι ο αριθμός 13. Μαρία Λεπίδα. Τη στέψη της φετινής Miss Ελλάς θα κάνει η Miss Ελλάς 2017, Θεοδώρα Σούκια. Γούρι, γούρι. Συγχαρητήρια. Να πούμε βεβαίως ότι η Miss Ελλάς 2018 θα ταξιδέψει μέχρι την μακρινή Κίνα για να συμμετάσχει στο Διεθνή Διαγωνισμό Miss World 2018. Ενώ η Star Relax 2018 θα ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη για να εκπροσωπήσει τη Διεθνή Ελλάδα στο Διεθνή Διαγωνισμό Miss Universe 2018. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε να μάθουμε ποια είναι
η ωραιότερη Ελληνίδα για τα ελληνικά αναβιωμένα καλλιστεία του 2018. Θέλω ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για όλες τις κοπέλες και για τις 18 κοπέλες. Για τις κοπέλες που ήρθαν στη δεκάδα, για τις κοπέλες που πήραν τίτλους, αλλά και για τις κοπέλες τις υπόλοιπες που είναι πίσω από τη σκηνή και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ποια να είναι, ποια να είναι η Star Ελλάς 2018. Ποια θα είναι η Star Ελλάς 2018. Πέντε πανέμορφες κοπέλες διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της βραδιάς. Αυτόν της Star Ελλάς 2018. Star Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός. Star Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός 14. Η Ιωάννα Μπέλα. Συγχαρητήρια. Τη στέψη της Star Ελλάς 2018 θα κάνει η Star Ελλάς του 2017 η Μαρία Ψηλού. Όλα εδώ. Ελάτε όλα τα κορίτσια εδώ. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα όμως και για τις κοπέλες μας. Τις υπέροχες κοπέλες μας που δεν πήρανε κάποιο τίτλο, αλλά αυτό ξέρετε πολύ καλά. Και αν δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό εγώ να καλέσω εδώ μία έτσι παλιά εστεμένη. Γιατί είχαμε πει, αφού έχουμε την ευκαιρία, να ανεβούμε στη σκηνή μαζί με τις κοπέλες. Να καλέσω λοιπόν την Κατερίνα Στικούδη, που την έψαχνα πριν, αλλά τη βρήκα. Για να κλείσουμε αυτή την υπέροχη βραδιά με τον καλύτερο τρόπο. Συγχαρητήρια, κορίτσια, συγχαρητήρια. Ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα για ακόμα μια φορά. Κατερινάκι μου. Κορίτσι μου γλυκό. Γελάω. Συγγνώμη για πριν, διότι δεν είχα ενημερωθεί. Δεν πειράζει. Και μετά από ένα 12λεπτό πολύ, με πολύ χορό και πολύ ένταση, θέλεις λίγο να πάρεις και την ανάσα σου, σωστά. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθες στην κατάλληλη στιγμή, ήρθες στη στιγμή όπου θέλουμε να ευχηθούμε δύο παλαιότερες εστεμένες, τα καλύτερα στα κορίτσια, στο εξωτερικό που θα πάτε, να κάνετε την ελληνική ομορφιά, είναι ήδη γνωστή, αλλά πιο γνωστή.
Εγώ εύχομαι να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτό είναι μια εμπειρία που πραγματικά μπορεί να τους ανοίξει ο δρόμος και να τους ανοιχτεί ο δρόμος και να κάνουν πολλά πράγματα στον χώρο της μόδας. Αλλά ό,τι όνειρο βάλει ο καθένας στο μυαλό του, στην ψυχή του, στην καρδιά του, να προσπαθήσει να το πετύχει, να συγκεντρωθεί εκεί και να μην ακούει τι λένε οι άλλοι. Εμάς μας ενδιαφέρει το όνειρό μας, κορίτσια, ο στόχος μας. Θα υπάρξουν πολλοί που θα κρίνουν άδικα πολλές φορές και όχι άλλες, αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε το όνειρό μας. Καλή επιτυχία στην υπόλοιπη ζωή σας. Να είστε ευτυχισμένες. Εγώ αυτό εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας είδατε από το σπίτι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, τους πραγματικά υπέροχους καλεσμένους μας που ξεσηκώσατε και ψυχώσατε τα κορίτσια μας. Κορίτσια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια μου, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ο απόλυτος διαγωνισμός ομορφιάς για το 2018 έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κι εσείς κοντά μας και επιβραβεύσατε την ομορφιά και τη λάμψη. Καλό βράδυ.